Γεια σας από το GearHealth.gr, είμαι ο Γιώργος Ιωσήφιδης και πριν από λίγο έφτασαν στα χέρια μου δύο νέες APUs από την εταιρεία AMD. Αυτή εδώ είναι η κορυφαία Richland. Αυτή είναι η κωδική ονομασία που έχει επιλέξει η εταιρεία για τη νέα σειρά APUs της εταιρείας, Accelerated Processing Units. Πρόκειται λοιπόν για το μοντέλο A10-6800K. Είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς. Ο χρονισμός του είναι στα 4,1 GHz, ωστόσο με χάρη στη τεχνολογία Turbo η συχνότητα λειτουργίας αυξάνεται έως και τα 4,4 GHz. Διαθέτει συνολικά 4 MB cache. Είναι συμβατή με μνήμη DDR3 2133 MHz. Είναι ξεκλείδωτη, όπως είπαμε, A10-6800K. Το K, το γράμμα K στο τέλος της ονομασίας είναι που υποδηλώνει αυτό το χαρακτηριστικό. Στο εσωτερικό, πέρα από τους 4 πυρήνες που είναι χρονισμένοι, όπως είπαμε, στα 4,1 GHz και η συχνότητα τους μέσω Turbo Core αυξάνεται στα 4,4 GHz, ενσωματώνει και υποσύστημα γραφικών. Έχουμε την Radeon HD8670D με 384 πυρήνες Radeon και χρονισμό στα 844 MHz. Το TDP, το Thermal Design Power, δηλαδή της συγκεκριμένης APU, είναι 100W μαζί με την 6800K, έλαβα και την 6700. Αυτή εδώ είναι η 6700. Η διαφορά σε σχέση με την 6800K είναι ότι δεν διαθέτει ξεκλείδωτο πολλαπλασιαστή. Διαθέτει ωστόσο την ίδια GPU στο εσωτερικό, την Radeon HD8670D. Και το TDP, το Thermal Design Power, είναι αρκετά χαμηλότερο, είναι στα 65W, όπως επίσης και η συχνότητα λειτουργίας. Η συγκεκριμένη APU διαθέτει συχνότητα λειτουργίας 3,7 GHz, που χάρη στην τεχνολογία Turbo Core μπορεί να αγγίξει τα 4,3 GHz. Ενώ λοιπόν υπήρχε η διαφορά στην 6800 από 4,1 αυξάνεται κατά 300 MHz στα 4,4. Εδώ η τεχνολογία Turbo Core είναι αρκετά πιο επιθετική και από τα 3,7 GHz ανεβάζει συχνότητα των 4 πυρήνων AMD64 που διαθέτει στο εσωτερικό στα 4,3 GHz, δηλαδή κατά 600 ολόκληρα MHz. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η AMD τιμολογεί τις συγκεκριμένες δύο APUs με το ίδιο κόστος, στα $142, αν δεν κάνω λάθος, για ποσότητες βεβαίως 1000 τεμαχίων. Ωστόσο, φαίνεται ότι η χαμηλή κατανάλωση ως επιτοπλίστων της A10-6700 είναι κάτι το οποίο ζητάνε πάρα πολύ και γι' αυτό ακριβώς η εταιρεία την τιμολογεί με το ίδιο κόστος με την ξεκλείδωτη 6800K των 100W. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα είναι οι APUs, οι νέες Richland, AMD A10-6800K και AMD A10-6700. Πολύ σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε σχετικό review στο gigahertz.gr για τις δύο APUs της AMD, της Richland, μαζί με τις δύο APUs, να τις αφήσω λίγο κάτω. Λοιπόν, έλαβα και αυτό εδώ το πακέτο. Πρόκειται για Radeon Memory 16 GB με συχνότητα λειτουργίας 2133, φυσικά είναι DDR3, 4 αρθρώματα επί 4 GB. Θα την ανοίξω για πρώτη φορά τώρα μαζί σας για να δούμε πώς είναι τα αρθρώματα μνήμης. Νομίζω ότι κάθε άρθρωμα μνήμης είναι εξοπλισμένο με διαχύτη θερμότητας, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ναι. Αυτή λοιπόν είναι η Radeon Memory 16 GB DDR3 στα 2133 MHz. Βλέπουμε εδώ πέρα το CL είναι στα 10 και λειτουργεί στα 1,65V. 4 αρθρώματα μνήμης, 2133, 4 GB έκαστο. Για να ανοίξουμε
το κουτί. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευασία, την είδατε και πριν. Gamer Series. Και στο εσωτερικό βρίσκουμε αυτές εδώ είναι λοιπόν οι μνήμες. Random Memory Gamer Series. Όπως είπα, στα 2133 MHz, DDR3, 4 GB έκαστο. Τα timings είναι 10, 11, 11.30. Και όπως καταλαβαίνετε, θα χρησιμεύσουν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των δύο Richland APUs. Ας αφαιρέσω και ένα για να δείτε από κοντά πώς είναι το κάθε άρθρωμα. Ωραία. Λοιπόν, πολύ σύντομα review στο gigahertz.gr.